Φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Ο Τηλεορασάκιας σας έχει άλλο ένα spoiler της αγαπημένης μας σειράς του Μέγκα, «Η Γη της Ελιάς». Οι Βρετάκοι στο χείλος της καταστροφής. Τα χάνουν όλα. Δύσκολες στιγμές συνεχίζουν να περνάνε οι Βρετάκοι στη Γη της Ελιάς, καθώς τα χάνουν όλα και είναι ένα βήμα πριν το χείλος της καταστροφής. Ο Βαρότσος έρχεται και μάλιστα κρατάει στενή επαφή με τη Μαργαρίτα και ρωτάει με ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην υπόθεση της απαγωγής του Ισίδωρου. Μάλιστα της αποκαλύπτει ότι η υπόθεση αυτή του θυμίζει την εξαφάνιση του αδερφού του που συνέβη πριν από 5 χρόνια, εξιστορώντας της ότι εκείνος είχε πέσει θύμα της Ιταλικής μαφίας. Μερικές ημέρες αργότερα, η οικογένεια του Ισίδωρου λαμβάνει ένα mail που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση την οποία ο Μάνος γνωστοποίησε σε όλη τη Μάνη. Και τα χτυπήματα για την οικογένεια των Βρετάκων δεν έχουν σταματημό, καθώς εκτός από τα 15 εκατομμύρια ευρώ που δίνουν ως λίτρα στους απαγωγείς, αντιμετωπίζουν και ένα σημαντικό πρόβλημα με τα λάδια. Έτσι φτάνουν στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Γίνεται ένα τραγικό λάθος κατά τη διάρκεια της συγκομιδής στη Μάνη και χαλάει η οξύτητα του λαδιού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTV, οι προμηθευτές δεν λαμβάνουν το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που είχαν συμφωνήσει και ζητούν ως αποζημίωση τεράστια χρηματικά ποσά από τους Βρετάκους. Σίγουρα, τα επόμενα επεισόδια του τέταρτου κύκλου της αγαπημένης μας σειράς αναμένονται συγκλονιστικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα spoilers που ανεβάζουμε.